Καλησπέρα σε όλους. Θα το πω εκτός από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Βάλτερ Μπότας ήταν αδικημένος φέτος. Κάπως έτσι θα πάει αυτό το podcast. Ναι. Αυτό το podcast θα πάει πολύ καλά. Ναι, ναι. Αυτό το podcast είναι πολύ special. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να σας δείξουμε πώς κάνουμε όλες τις συζητήσεις σαν το TotalRacing.gr. Απλά θα είναι σε πιο συμμαζεμένο επίπεδο. Σε πολύ πιο κομψό επίπεδο, ναι. Δημήτρης Μπίζας στην ατυχή θέση του συντονιστή αυτής της πολύ ωραίας κουβέντας. Δημήτρης Βούρδας που εννοείται ότι όλη τη χρονιά μας συντρόφευε με την μαγευτική φωνή του στα podcast. Τζέρος Περιμενάκος που... Και ο Παναγιώτης Τάκος. Όπα! Κλείστε λίγο να παίξουμε κάτι μπουκέτα. Και Παναγιώτης Ντάκος, guest, παύλα πρώτο εμφανιζόμενος, παύλα καλός συνάδελφος, φίλος, παύλα καλύτερος ρούκι. Τους ευχαριστώ και τους τρεις συναδέλφους, φίλους, συνοδοιπόρους στη ζωή που έχουν έρθει να κάνουμε αυτό το podcast, το οποίο ειλικρινά δεν έχουμε ιδέα πώς θα πάει. Αλλά ξέρω σίγουρα ότι θα μιλήσουμε για τα πάντα. Ότι θα πούμε και για Formula 1 και για MotoGP και για WRC. Νομίζω ότι περισσότερο θα μιλήσουμε για Formula 1 και WRC. Αλλά νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε με το ότι ήταν καλή χρονιά. Τίμια χρονιά. Ήταν πολύ καλή χρονιά. Όπα, τίμια ή πολύ καλή. Περίμενε. Εσύ τι λες? Ήταν αρκετά κουμπλέ. Δηλαδή και για, και για τις τρεις κατηγορίες. Ωραία. Και για τις τρεις διαφωνώ. Για MotoGP δεν ξέρω. Παραδοχή! Αλλά για τα άλλα δύο ήταν πολύ καλή. Ειδικά για το Τάμπι Γκάρση. Ωμα. Εγώ που είδα το 98% ήταν αγώνα φέτο. Έχασα, ξέρω εγώ, 5-6 ειδικέ Τάμπι Γκάρση σύνολο. Και κανένα FP3. Νομίζω ότι το μόνο τυπίο αδικείται από τα αποτελέσματά του. Δηλαδή, ήταν αρκετά πιο ανταγωνιστικό, αλλά κάθε αγώνα που ήταν οριακό και στο νήμα και κρίθηκε στου τελευταίου γύρου. Τους πρώτους 15 αγώνες που έγιναν 7 τέτοια αγώνες και τις 7 τους κέρδισε ο Mark Marquez. Οπότε, ή τους έξεπτε τις 7, ας πούμε. Οπότε, ο τίτλος έκλεισε νωρίς. Όταν ανέβηκε ο Λορένθο, ήταν και έκανε τη μεγαλύτερη απειλή για τον Marquez, ήταν 12 σε βαθμολογία, οπότε δεν υπήρχε καμία απειλή πρακτικά. Οπότε, ο Βιτσιέζα έκανε λάθη στην αρχή και τελείωσε ο τίτλος πριν καν ξεκινήσει για μένα. Οπότε ναι, από το MotoGP αυτό θα συμφωνήσω. Το είχαμε πει και σε προηγούμενη συζήτηση ότι αν κάποιοι αγώνες ήταν λίγο πιο αμφίροποι, κέρδιζε κανένα άλλο, θα ήταν λίγο πιο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Τίμια, ο καθένας προσωπική άποψη. Ποιο πρωτάθλημα του άρεσε περισσότερο και γιατί? Και ξεκινάμε από τον Ρούκι, Παναγιώτη Ντάκο. Εμένα ειλικρινά μου άρεσε περισσότερο τον WRC φέτος. Γιατί είχε και ανταγωνιστικότητα, είχε πολλαπλά διαφορετικά αποτελέσματα και κυρίως τα τελευταία 3-4 ράλι πόσα ήταν το αυτό που ας πούμε θέλει, πιστεύω μάλλον ότι θέλει να βλέπει οποιοσδήποτε θεατής. Δηλαδή είχε μάχες συνέχεια, είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον μέχρι το τέλος κυριολεκτικά και πιστεύω ότι και το τελικό αποτέλεσμα ήταν δίκαιο εν μέρη, δηλαδή η Toyota πήρε τον κατασκευαστών. Όπου okay, το Γιάρης ήταν το καλύτερο αυτοκίνητο για τη μεγαλύτερη νομίζω διάρκεια της σεζόν. Και εντάξει, okay, ο Ζιέ είχε και λίγο την τύχη με το μέρος του. Εντάξει, τύχη, δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τη λέξη κανονικού αθλητισμού. Κάποια πράγματα το πήγαινε λίγο πιο θετικά. Ναι, εντάξει, αλλά ας πούμε πήρε έναν τίτλο ο οποίος είναι αρκετά έτσι σημαντικός και είναι σίγουρα πιο σημαντικός από τους 6 που έχει μέχρι στιγμής. Μπορείς. Και εμένα το WRC, το βασικό που κρίνει αυτή η κατηγορία και θα την έκρινε ούτως ή άλλως είναι ότι κρίθηκε στον τελευταίο αγώνα, ήταν το μόνο που κρίθηκε στον τελευταίο αγώνα. Και όχι μόνο αυτό, ήταν ένα τίτλο ο οποίο μέχρι την πρώτη τελευταία ειδική το διεκδικούσαν θεωρητικά τρεις οδηγοί. Έτσι, εντάξει, η Νεβίλη είχε μείνει εκτός από την πρώτη μέρα πρακτικά, αλλά είχε ακόμα, μένοντας την τελευταία μέρα, είχε ακόμα κάποιες ελπίδες άμα τράκαναν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν το έπαιρνε. Οπότε, αυτό κυρίως. Δευτερευόντως και ίσως και πιο σημαντικά παρόλα αυτά, ότι είχε τρομερούς αγώνες σε εξέλιξη, σε αγωνία, σε ενδιαφέρον, σε ανατροπή. Είδαμε πολλά πράγματα τα οποία δεν τα είδαμε στα υπόλοιπα σπορ, στα άλλα δύο βασικά πρωταθλήματα, σε τέτοια διάρκεια και σε τέτοια μορφή. Καλά, εντάξει. Ναι, για πες και εσύ όμως. Προφανώς θα δω και εγώ τα BRC. Είδαμε... Ό,τι τσιπέπεπε να πεις, να ξέρω. ναι, είδαμε τέσσερις διαφορετικές σεζόν μέσα σε μία. Είδαμε στην αρχή τον Οζιέ
να κερδίζει και να λέμε πάει να το πάρει χαλαρά. Μετά τον Νεβίλ να την πλήθεται να περνάει μπροστά, παίρνοντας μια εκπληκτική νίκη στη Σαρδινία που μας είχαν πει στα σαγόνια μετά πως πήγαινε στην Power Stage. Και μετά είχαμε τον Ντάνακ, βέβαια είχαμε τον Ντάνακ και τους υπόλοιπους. Αλλά έκανε τα λάθη του και τις ατυχίες και όλα κρίθηκαν στην πρώτη τελευταία δική της Αυστραλίας. Έχει, αυτό λέει πολλά για το τι είδαμε φέτος. Εγώ θα πω Moto3. Όντως ναι, ήταν με ένα κλικ κάτω από το WRC. Γιατί γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι βοηθάει στο Moto3, βοηθάει πάρα πολύ ότι μιλάμε σχεδόν για ενιαία πρωτάθλημα. Ναι. Και ότι έχουμε 30 πόσους αναβάθμιση ρόλου. 34. Οι οποίοι είναι όλοι, κανεί για νίκη, κάθε Σαββατοκύριακο. Εδώ βγήκε στην τελευταία αγώνα ένας ρούκι από το Red Bull Rookies Cup. Ναι. Δεν την έχει συναντήσει κανείς ποτέ. Και πήρε νίκη. Και όχι απλά πήρε νίκη. Oh, εντάξει, ναι, ήταν γνωστός. Ήταν γνωστός, αλλά δεν την είχε δει κανείς. Ναι. Δεν ανεβαίνει κανείς από το Rookies Cup και παίρνει νίκη στον πρώτο αγώνα. Αυτό δεν γίνεται ούτε στα βίντεο παιχνίδια. Ναι. Γιατί ακόμα και κλαίσει, εντάξει, ας μην κερδίσεις σήμερα. τον πρώτο αγώνα. Ναι. Ξεφτύλα. Πάντα λίγο πιο δύσκολο. Ναι. Όχι, ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το περιμέναμε. Εντάξει, τώρα από αυτά που καλύπτουμε εμείς και από αυτά που είναι πιο σαφώς πιο δημοφιλή και πιο αναγνωρίσιμα, εννοείται ότι το WRC ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα. Με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο που είναι η Formula 1, σίγουρα. Και για τους λόγους των παιδιά και για το γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε 4 κατασκευαστές και κάποιοι θα πούνε ότι είναι μόνο 4 κατασκευαστές και ίσως να έχουν δίκιο, αν σκεφτούμε ότι κάποτε είχαμε 7. 7, αλλά συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν ήταν όλοι εδώ. Ανταγωνιστικοί. Ήταν 4 οι οποίοι και 4 ήταν για νίκες, ήταν για βάθρα, ήταν για μάχες. Δίνανε οι 3 από τις 4 παλεύαν για τίτλο. Δηλαδή είχαν πάρα πολύ δράση και αυτό βοήθησε πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι και το μεγάλο πρόβλημα που έχουν και οι άλλες κατηγορίες. Ότι όχι τόσο το MotoGP όσο η Formula 1, ότι βλέπουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο μπορεί να είναι 3-4 ομάδες ή πολύ, κλασικά 2 συνήθως. Οπότε ναι, είναι αυτό το θέμα. Την WRC μας προσέφερε μάχες από οδηγούς που δεν το περιμέναμε, από ομάδες που δεν το περιμέναμε, από όλες τις ομάδες σε κάποιο σημείο. Δηλαδή, κάποια στιγμή το C3 ήταν ένα από τα πιο ανταγωνιστικά αυτοκίνητα και παίρνει βάθρα. Ο Όσμπερκ έγινε, δηλαδή. Κάνε μάγκα τον. Ο Πιέρ Μπουντάρ, θα το πω. Ήρθε η ώρα, έχει το πλήρωμα του χρόνου. Θα πούμε πολλές αλήθειες σήμερα. Ο Πιέρ Μπουντάρ έχει κάνει μάγκα το Ματς Όσμπερκ. Ναι ή όχι. Ναι, αλλά έχει πάρει κάτι αποφάσεις. Που τα έχει, μην πω τι τα έχει κάνει. Λοιπόν. Μία, τρία γράμματα και Τάνακ. Και Τάνακ. Ωραία. Λοιπόν, αφού είμαστε εδώ, αφού το έθιξα το θέμα και αφού άνοιξα αυτή την, αυτόν τον ασκό του όλου, για πες μας λίγο πώς νιώθεις με την απόφαση της ώρας να τρέξεις με δύο αυτοκίνητα. Και χωρίς να είναι, στο τρίτο αυτοκίνητο που θα παίρνει σε κάποιους αγώνες να είναι ο Σεβαστιάν Λεμπ. Λοιπόν, ένα-ένα τα πάρουμε και θέλω να πω και για Λεμπ και για την απόφαση για τα δύο αυτοκίνητα. Ναι, ξεκινάμε με το 2. Είναι. Δεν πάρει μια ώρα όμως. Όχι, εντάξει, θα το κρατήσω μικρό. Έτσι. Είναι λάθος, το είπαμε και στο podcast του WRC, ότι με δύο αυτοκίνητα των κατασκευαστών είναι υπερβολικά πολύ δύσκολο και θα θέλει πάρα πολύ τύχη για να το κάνουμε. Αλλά. Εντάξει, η εργοστασιακή ομάδα να μην έχει λεφτά για τρίτο αυτοκίνητο είναι λίγο περίεργο. Ναι. Αν σου πω ότι δίνει τα θέματα λεφτά. Ίντεγκα. Είναι, εννοείς, ο πρώτος οδηγός που φέραμε, μήπως, που έφερε η Citroën. Μήπως, Τζανέτο μου, λέω εγώ τώρα, σε μια παραγραφούλα του συμβολέου του ΣΓΕ έλεγε μη φέρετε τον άλλο τον κοντό που τον αντέχω. Ξέρεις όμως τι μπορεί να γίνει. Σε πρώτο πρόσωπο. Η PH Sport έχει ένα C3 τα WRC. Ωραία. Λεμπ, just do it. Oh. Just do it, ναι. Νομίζω. Και please, μην πας στη Hyundai. Oh. Please. Oh. Όσοι, όλοι, κάτοχοι, όλοι οι φίλοι, οι συνάδελφοι κάτοχοι του i20, i10 και Accent εκεί έξω, close your eyes. Και i30N. Και i30N. Υπάρχει άνθρωπο που έχει i30N αυτή στην Ελλάδα. Δικό του. Που δεν το οδηγεί για τεστεράκι να το πετάξει. Φίλε, το έχουν σχεδιάσει από την M-Power, πρώην άτομα από την M. Καλά, ναι, έχει πάει όλο, είναι η μισή BMW, έχει πάει. Αλλά συγγνώμη, είναι πισωκίνητο, δεν είναι. Ναι, ακριβώς. Καλά, όχι, και αν ήταν και πισωκίνητο και Hyundai, τι. Σε λίγο θα μας δείτε καμιά Ferrari. Το κουπέ. Με το Ferrari μπροστά εκεί την Καλιφόρνια, φτιάχνουμε. Λοιπόν, για πες. Πέραν το ότι είναι τραγικό λάθος, ακόμη και αν μην είναι ο LEB, να είναι οποιοδήποτε, ένα μυρωδιά. Ο LEB, ναι.
Ένα που δεν μπορεί να πάρει ούτε. Ο ένα άλλο Κασίμι, α πούμε. Είναι μεγάλη βλακία να μην έχει τρίτο αυτοκίνητο. Κάτι, ναι, ναι. Δηλαδή. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι στην Κορσική π.χ. θα έχει τρίτο αυτοκίνητο. Καλά, θα έχει προφανώ. Πιστεύω ότι θα έχει, θα μπει ένα. Ακόμα και αν δεν είναι. Δεν ξέρω, εδώ πέρα θα το βάλανε φέτο το τρίτο στην Κορσική. Εγώ ελπίζω σε long shot lab να πάει να αγοράσει ένα. Μα ήδη μπορεί να τρέξει με την BH Πορταβού, θα τρέξουν τα κάρι να. Θέλω να πω ότι αν δεν γίνει αυτό, σε ένα πολύ μεγάλο long shot, ξαναλέω γιατί είναι έξοδα, η Sebastian Le Bracing να κάνει, μην παίρνει μόνο. Καλά, δεν είναι και δύσκολο για το Leb να βρει χορηγούς. Καλά, όχι, χορηγούς δεν είναι το θέμα, αλλά σκέψου να έχεις τρία Red Bull Citroën, εκ των οποίων το ένα να μην είναι εργοστασιακό, ρε παιδί μου. Γιατί η Red Bull θα στηρίξει τον Leb. Έχει πάρει και λεφτά από το ράλι το παιχνίδι, όχι. Όχι. Αυτό το abomination παιχνιδιού που λέγονταν σε Μπαστιάν Ράλι Εύω, τη χάλια. Καλά το πάνω. Δεν πειράζει. Καλύτερα. Καλύτερα, γιατί υπάρχει το κόλλημα ακραίο. Αυτό που έλεγαν ότι ο Λεμπ, πιστεύω ότι θα τρέξει σε κάποια άλλη ομάδα φέτος. Sorry γι' αυτό. Το βλέπω να έρχεται, τι μου το λες. Αν δεν είναι αυτή η Hyundai, θα είναι ακόμα καλύτερο. Εντάξει, και αν είναι, δεν μου πολύ ενδιαφέρει κιόλα. Δηλαδή, προτιμώ να βλέπω τα πρόσωπα παρά τα αυτοκίνητα. Και όχι μόνο στο WRC, σε όλο το μηχανικό αθλητισμό. Από την άλλη, είχα κάποιες προσδοκίες για το 2019 για το WRC, οι οποίες μέχρι τώρα δεν αποδίδουν αυτό που περίμενα. Δηλαδή, καταρχάς, μου κάνει τρομακτική εντύπωση όταν ακούω το podcast η δηλώση του Οζιέ. Είναι η καλύτερη ιστορία αυτή τη στιγμή στο motorsport. Είναι η δηλώση του Οζιέ 5 λεπτά μετά το τέλος του αγώνα και το. Τρίτο δευτερόλεπτο με το πρώτο τελευταίο δική. Του τίτλου στην Αυστραλία που πρακτικά αποθεώνει την M-Sport και φαίνεται ότι λυπάται ότι δεν θέλει να φύγει. Αλλά μετά, με το που κάνετε και μέσα με το C3, λέει μπορεί να γράψουμε ιστορία. Εντάξει. Γάλλο. Τι πίνει και δεν μα δίνει. Παναγιώτη, Ντάκο. Είναι πολλά τα λεφτά. Αυτό, γνωμούλα για. Εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά, αλλά είναι και το γνωστό του να βλέπεις που πηγαίνει το πλοίο. Δηλαδή, με κίνηση που είναι ίσως πιο γνωστή για το κοινό, που μπορεί και αν το αποφάσισε να πάει στη Ρενό, γιατί θέλει να δει πώς θα εξελιχθεί, ή πιστεύει μάλλον ότι θα εξελιχθεί. Έτσι έκανε και ο Ζιέ. Και εντάξει, ας πούμε, αν το πάρουμε τρισμετρητής, μια εργοστασιακή ομάδα θα είναι πάντα. Τις περισσότερες φορές καλύτερη από είσαι ένα καλύτερο πλάνο γενικότερα από μια ιδιωτική. Ναι, πρακτικά η M-Sport παραμένει ιδιωτική και όσο η στήριξη να κάνει η Ford, αλλά η Ford δεν μπει όντως να βάλει και τα λεφτά και να στηρίξει πλήρως την προσπάθεια. Ο Wilson, τώρα ο Wilson το 19 μπαίνει ξανά. Λογικά. Στην περίπτωση 16-15. Διαβάζα κάποιες φήμες χθες που έλεγαν ότι η M-Sport του χρόνου θα κατέβει και αυτή με δύο αυτοκίνητα. Με ένα για τον Σουίνεν όπως ξέρουμε και ένα για τον Evans. Και ίσως ή σε κάποιους αγώνες ο Evans θα μοιραστεί το αυτοκίνητο με τον Greensmith ή θα υπάρξει τρίτο για τον Greensmith. Αναλόγως τα λεφτά που θα φέρει λογικά ο Greensmith. Ναι. Να περάσουμε σε μια άλλη έτσι πολύ μεγάλη κουβέντα την οποία εγώ που θέλω να κάνω και είναι για το WRC πάλι και θέλω τοποθέτηση και από τις τρεις εννοείται αλλά κυρίως τοποθέτηση από τον. Hyundai, καλή φάση, πρώτη βλέπεις. Ως προς τι. Πώς γίνεται η Hyundai για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να παίρνει. Ναι, θα μπορώ να στο φέρω στα μέτρα σου. Πώς γίνεται η Ferrari κάθε χρόνο να είναι γρήγορη και να χάνει το πρωτάθλημα. Τη διοικούν οι Ιταλοί. Ναι, και στη Hyundai έχουν τον Αντάν. Αυτό δεν είναι Ιταλός. Είναι ούτε Κορεάτης. Αν τη διοικούσαν Κορεάτες, θα πήγαινε καλύτερα. Η Hyundai στην Κορέα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία και η πέμπτη στον κόσμο. Δεν έχει αναρτήσει. Είναι το μοναδικό που τη φτιάχνει Hyundai. Νομίζω είναι το σύνδρομο του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο. Το πήγε αλλού. Εντάξει, δεν θα μείνετε ένα άνθρωπο με αυτό το άλλο. Έχουμε κράξει τα πάντα. Θα μα δίνουνε. Θέλω να έξω σπίτι. Ή του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Ω, καλά, εντάξει. Πω που θα φάμε ξύλο. Ότι φτάνει σε ένα σημείο. Είσαι άκρο ανταγωνιστικό σε ένα πράγμα στο οποίο δεν έχει τις απόλυτες επιτυχίες για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Η Hyundai δεν είχε ποτέ επιτυχίες. Ναι, ότι δεν είχε. Ναι, αυτό λέω. Ότι ναι. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η Hyundai ήταν
Ο περίγελος του WRC. Ναι, και παίρνουν φωτιά τα accident την ίδια. Ναι, ναι. Δηλαδή ήταν το αυτοκίνητο που έβλεπε ότι τώρα αυτό πού θα σπάσει. Πού θα φύγει ο πίσω άξονα. Και όταν βρέθηκε να κάνει επιτυχίες, δεν είχε μάλλον τη σωστή λογική, την εμπειρία, αν θες. Ακόμα και με ανθρώπους οι οποίοι. Είναι αποδεδειγμένα καλοί. Όταν φτάνεις να διεκδικείς πρωτάθλημα. Και έχεις στην πλάτη σου μια ιστορία 20 χρόνων, 25 χρόνων στην οποία αποτυγχάνεις συνεχώς. Είναι δύσκολο να το αποτυγχάνεις από πάνω σου. Είτε λέγεσαι Hyundai, είτε λέγεσαι Ολυμπιακός, είτε λέγεσαι Μπαρτσελόνας. Ναι. Δηλαδή, μέχρι η Μπαρτσελόνα πάει πρωτάθλημα στην Ισπανία, μετά από την εποχή του Κρόιφ πέρασαν αρκετά χρόνια. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι ότι ξέρω, δεν έγινε στη συνέχεια μια μεγάλη ομάδα. Όπως και η Ferrari είχε να πάει πρωτάθλημα το 79. Και πήρε το 1999. Και πήρε το 1999 το κατασκευαστών και πάλι έλεγε ότι τι χάσανε, τι όπως θα χάσανε. Μπήκαν την τελευταία αγώνα και κάνανε μια πλακία πίσω από την άλλη. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όταν παίρνεις έναν τίτλο αλλάζει η ψυχολογία σου. Δηλαδή αλλάζει όλο το είναι της ομάδας. Στο μόνο της προηγητικά. Εντάξει, άλλα αθλήματα ίσως λιγότερο, αλλά πιστεύω ότι η Hyundai αυτό που θέλει να κάνει, που πρέπει να κάνει, να συνεχίσει να είναι όπως αντιδρούσε το 2014, αντιδράσει και το 2019. Είναι δύσκολο μετά από το ΣΥΦΑΠΑ, αλλά πρέπει να γίνει. Κοίτα, στη Hyundai μέχρι τα μισά, μέχρι περίπου τη Γερμανία, είχαν πιστέψει ότι θα παίρνουν τουλάχιστον τον κατασκευαστών. Ναι. Αλλά ήρθε ο Τόμι με την Toyota στο δεύτερο μισό και τους είπε, έλα, Όχι. Παναγιώτη, Ντάκο, δύο λόγια για τη Hyundai με τον τρόπο που μπορείς. Βασικά είναι ακριβώς το που είπε ο φίλος και αδερφός Δημήτρης Βούρδας. Απλά το πρόβλημα είναι ότι δεν φαίνεται να αλλάζει τρομερά η κατάσταση από μια χρονιά στην άλλη. Οπότε, εάν δεν έχει, ας πούμε, μεταμορφωθεί το αυτοκίνητο σε κάποιο υπερόπλο, ας πούμε, το οποίο οδηγείται μόνο του. Εννοείς να γίνει Γιάρης. Να γίνει ένα τωρινό Γιάρης ή ένα σε 4, ας πούμε, τα χρόνια της κυριαρχίας του Ποντού, ας πούμε. Δεν μπορεί να. Δεν νομίζω ότι το προσωπικό της ομάδας αυτής είναι ικανό να το κάνει. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια ή μάλλον τα χρόνια που κέρδιζε ας πούμε συνεχώς η Citroën, δεν μπορούσες να φανταστείς ότι κάποια χρόνια αργότερα, εντάξει, και μετά από κάποιες αλλαγές στους κανονισμούς θα είναι τόσο ανταγωνιστικό. Αλλά εντάξει, συνέβη. Δεν μπορείς να ξέρεις. Καλά, ναι, motorsport είναι. Εδώ ήταν. Mercedes δεν μπορούσε να μπει δεκάδα και πάρει 5 τίτλους. Γενικά αυτή είναι η φάση λίγο με το motorsport. Πρέπει να υπάρχει πλάνο. Και φυσικά εμένα με φοβίζει. Δεν υπάρχει πλάνο. Δεν υπάρχει ένα σαφές πλάνο, ένα σαν την τρίτη, την τρίτη, την τρίτη, που να λέει ότι παιδιά έχουμε αυτό. Δεν υπάρχει και πλάνο τη Toyota που μπήκε σε μια χρονιά, τη δεύτερη πήρε από σλάθημα. Καλά, τη Toyota εντάξει, τα έχουμε γράψει και όλα αυτά. Toyota δεν έφυγε ποτέ από τα ράλι, πραγματικά. Το μυαλό ήταν πάντα εκεί. Με το που μπόρεσε να γυρίσει, γύρισε. Πήρε του σωστού ανθρώπου, έδωσε τα λεφτά που έπρεπε. Δηλαδή... Και έχει, και το φόνο θα έχει το, με μεγάλη διαφορά, με πολύ μεγάλη διαφορά την καλύτερη τριάδα. Ναι, εντάξει. Νομίζω δεν υπάρχει ανταγωνισμό πλέον για το ποια ομάδα έχει την καλύτερη τριάδα. Μπορεί να σπάει το Γιάρη παντού και να μην μπορεί. Ναι, ούτε αλλά βαθμό. Αν το Γιάρη είναι στοιχειοδό καλό. Αλλά υπάρχει πιθανότητα να κάνουν 1-2-3 και στου 14 αγώνε. Ναι. Δηλαδή, ναι, όσο πιθανό είναι το να σπάνε σε κάθε αγώνα. Είναι και να κάνουν και το 1-2-3 και να σπάνε. Ναι, δηλαδή, είναι τρομερό. Δηλαδή, και μια ομάδα. Εντάξει, έχει τεράστια παράδοση το ράλι. Ναι. Και έχει και τρομερού ανθρώπου. Από πίσω. Από πίσω και πολύ σωστή οργάνωση από πίσω. Παράδειγμα, δηλαδή, καλή τέτοια ομάδα δεν μπόρεσε. Όχι απλώ στο WRC. Γενικά στο Motorsport. Γενικά στο Motorsport δεν μπόρεσε την πρώτη χρονιά να είναι άκρωση ανταγωνιστική και δεν θέλει να πάρει τέτοια. Τίτλο. Ναι, καλά, εντάξει, καμία σχέση. Το Toyota έχει κάνει ένα θαύμα και. Η Toyota κάνει άλματα στην εξέλιξη. Ναι, και είναι κρίμα που έχει χαλάσει τόσα λεφτά σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο τρέχει μόνη τη και το μόνο που έκανε ήταν και δει στο Le Mans. Τι υπάρχει κοντά στα WC, δεν το ήξερα. Και εγώ πραγματικά. Τρέχουν ακόμα και τρέχει και ένα μαλλιαρό Ισπανό εκεί πέρα. Που οποίος... έφυγε τώρα από τη Φόρμουλα 1. Ο οποίο έφυγε από τη Φόρμουλα 1. Τον θεωρούν θρύλο, δεν ξέρω γιατί. Καλώ. Εγώ νομίζω ότι πέθανε. Έτσι που κάνανε. Μα συγγνώμη. Ναι. Δεν είναι λε και πραγματικά λε και τον χάσαμε εκ του παξίνα. Δηλαδή. Εντάξει, θα τον δείτε στο Indy. Εγώ πιστεύω ότι. Τώρα! Daytona, παιδιά, σε 25 μέρε.
Αν είναι για αυτό το ξέρω. Τρελάνετε, σε 15 λεπτά. Πιστεύετε ότι αλλιώ δεν θα κοιτάξει τη φόρμα στη Φόρμουλα 1. Εγώ το έχω σίγουρα θα κοιτάξει. Θα το δούμε το Φλεβάρι στι χειμερινέ δοκιμάσει. Ναι, μωρέ, θα πάρει κανένα ηλεκτρονικό πάλι. Δηλαδή, πολύ δύσκολα πιστεύω ότι στην Ισπανία, αν η Μακλάρεν ειδικά δεν έχει ξεκινήσει καλά. Θα κατέβουν με τρία αυτοκίνητα. Θα κατέβουν με Σάινθ Αλόνσο. Πω μάλιστα και πω πω. Θα γίνουν ένα Μακλάρεν μέχρι και μη και Καταλανοί. Είναι πάρα πολύ. Είναι Μαδρελένα και όλα είναι με Ιστορία. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Σε έχει τον μπαμπέ ή το γιο. Χωράει ο μπαμπάς το κόπι. Έχει εγώ γιατί όχι. Το είδε πάντως. Εντάξει, δεν είναι πολύ κοντινό. Ποιο? Ο μπαμπάς Σαν. Πού τον είδε? Στο Abu Dhabi στα Paddock. Ναι, ναι, τον πήραν κάτι πλάνο. Α, ήταν. Είναι fit, μάλλον κάνει τώρα. Φαντάζεσαι είναι καλό πάλι. Νομίζω ναι, με τη μηνύ. Το τάσμα που έχει περάσει ο Χουάν Παύλο Μοντόγια δεν νομίζω ότι μα παίρνει να ρωτάμε ποιο είναι το τάσμα. Ο Χουάν Παύλο δεν ήταν χοντρό, απλά τα φόρησε φόρμα. Ναι, γι' αυτό. Έκανε τα γύθητα από το Ζακ Βιλνεύ. Ξεκινούσε η φόρμα από του ώμου κανονικά, έφτανε στην κοιλιά, έκανε μια κούρμπα και δεν ξανά ξυπνήθηκε. Αυτό ήταν σαν να τρέχουν δεύτερο μπάλαστ, δεύτερο άρμα. Εντάξει, μπορεί να νομίζω ότι τρέχει σαν άσκαλ. Πήγε μετά του Περσίου Εκαρία, καλά, εντάξει. Μπείτε, ακούστε podcast. Άκουσε κανεί σα. Δεν έτυχε. Εσύ. Πολύ ωραίο. Να ακούσετε τα παιδιά, ήταν υπέροχο. Ευχαριστούμε που θα πάω. Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει για το γυναίκα Σουμάχερ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εντάξει. Και για τη σχέση με το. Was Kimi the favorite? Yes, of course he was the favorite, κύριε McLaren. Και τι θε να είναι, δηλαδή. Τέλο πάντων, εντάξει. Το 2005 ο Ράικονεν είναι καλύτερο καταναλωτή σε απόδοση και ο Μοντόγια είναι στο τέλο τη χρονιά φτάνει τον Φυσικέλα. Ναι, ναι, ναι. Παίρνει και μια νίκη. Όπω και να έχει. Επειδή δεν θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με Κολομβιανό. Πάμε στον. Πάμε στο Τιάν Καλδερόν. Λοιπόν, μια και είπαμε για ομάδες με πάρα πολύ καλή οργάνωση και ομάδες που δεν μπορούν να κερδίσουν τίποτα παρά το γεγονός ότι πάνε κάθε χρόνο και προσπαθούν να κερδίσουν. Για τη Φεράρι. Θα πάμε για τη Φεράρι και τη Μερσέντες. Ευχαριστώ πολύ. Τι ωραία που ήταν τα πράγματα. Λοιπόν, μπορούμε αυτή τη στιγμή να παραδεχθούμε. Έχει πάει Δεκέμβρη. Έχει κρύο. Κοντέ μου Χριστούγεννα. Κοντέ μου Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Είναι η εποχή των γιορτών. Είναι η εποχή των γιορτών. Κατάνοιξη. Δεν θα μα βρίσκετε πολύ. Και του Ισκού επίση πολύ. Ειδικά για του φίλου τη Φεράρα. Ναι, ναι. Καλά, εσύ. Τι είναι, δεν σε δω τι. Τα μοντιά σου. Ειδικά δεν τίποτα. Μην τα βλέπει. Δεν έχει τίποτα. Κοίταξε όμω. Δεν έχει μείνει κάτι. Λοιπόν, θα το πούμε. Θα το πω εγώ και θα συμφωνήσει η Πιστέλη, δηλαδή όλοι. Η Φεράρα παθαίνει. Ό,τι παθαίνουν σε ταινίες sci-fi τα ρομποτάκια, όταν πεθαίνει ο Masterpiece. Σβήσανε. Πεθαίνει ο Μαρκιόνε και είναι σαν όλοι να χάσανε τα πάντα. Σαν να σβήσανε συνολικά. Ο κοινός νους στο Μαρανέλο είχε ένα διακόπτη. Έζησε ο νους του Μαρανέλο. Ναι, δηλαδή ο Μαρκιόνε τελικά με τα θάνατον. Είναι αυτό που λέμε μια φορά του καλλιτέχνε του αναφορέ με τα θάνατον. Ο Μαρκιόνε με τα θάνατον φαίνεται τι δουλειά έκανε στη Φεράρι. Πρέπει να τους είχε σε απίστευτη αρμονία για να κάνει αυτό το σύνολο ανθρώπων να παίρνει για τίτλο. Νομίζω ότι αυτό που είδαμε από τη Φεράρι μέχρι και το Βέλγιο, μέχρι πριν πάνε στη Μόντζα πρακτικά, πιστεύω, μέχρι το Σάββατο στη Μόντζα, ήταν καλύτερο για μένα, πιο εντυπωσιακό και από την κυριαρχία της Φεράρι επί Τόντ, Μπρον και Σουμάχερ. Πιο εντυπωσιακό. Όχι, δεν ήταν καλύτερη η Φεράρι. Αλλά όταν ξέρω εγώ, έχει ανθρώπου που δεν φτάνουν σε κανένα σημείο την ικανότητα του Μπρόν στην τεχνική, την ουθεσία του Τόντ, το δικό ταλέντο του Σουμάχερ, χωρίς να λέμε την εκδοχή αυτή που έχουν, αλλά χωρίς να είναι στο ίδιο επίπεδο, η Φεράρι έχει κάνει εμφάνιση που θα εμφανίσει και αποδόσει και έχει επανακάμψει από ένα κακό σερί αγώνων. Παίρνοντας σερί νίκες και τρομερά αποτελέσματα. Η νίκη της Φεράρι στη Βρετανία είναι τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της Φεράρι συνολικά, όχι φέτος, όχι τα τελευταία χρόνια. Όχι τελευταία 15 ετία. Ναι, ναι, είναι απίστευτη νίκη. Και είναι νίκη απέναντι στη Mercedes, απέναντι στο Hamilton, μέσα στην έδρα του. Εγώ το βρίσκω καταπληκτικό ότι φάνηκε πόσο πείραξε τη Mercedes, ότι χάσανε, όχι ότι χάσανε έναν αγώνα. Ας πούμε ότι χάσανε τον αγώνα στο Μονακό ή στην Αυστραλία, δεν τους πείραξε τόσο. Τους πείραξε συνολικά ο αγώνας στην Βρετανία. Και μέχρι το Σάββατο στη Μόντζα,
πιστεύω ότι αρχίζουν και εκτελούνται πάρα πολλά πράγματα πάνω στην Ferrari για τη Ferrari. Που χάνεται λίγο έλεγχος και αν θες χάνεται και αυτοπιθαρχία των οδηγών, των βασικών ανθρώπων στην ομάδα και εν τέλει όλες τις ομάδες μέσα σε ένα τρίμερο. Η νίκη του Hamilton, το πώς οι Mercedes κατατροπώνουν τη Ferrari, πώς τους πάει μέσα στη σπίτι και τους λέει κοιτάξτε, είναι τα δύο καλύτερα μονοθέσεις στο grid. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Ναι, ναι. Τους τελειώνει. Formation μετά για τον τερματισμό και ναι. Όλα τα... Ναι. Καλά, εντάξει. Ferrari κάνει... θα πω εδώ τώρα. Ferrari διαπράττει αυτοχειρία πολύ πριν το θάνατο του Μαρκιόνα. Αλλά το τερματίζει και λέει δεν μπορώ πια με το θάνατο του Μαρκιόνα. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Σέρχιο Μαρκιόνα είναι ένας πολύ χαρισματικός ηγέτης, είτε μιλάμε για το FCA σαν group, είτε μιλάμε για τη Fiat, είτε μιλάμε για την Ferrari πιο συγκεκριμένα ακόμα. Όλοι λένε ότι ήταν ένας από τους πιο ψηλούς ανθρώπους που είχαν ποτέ στην ομάδα, ότι ήταν ένας από τους πιο, ας πούμε, θέλω να τα ξέρω όλα, θέλω να μου τα λέτε όλα. Αλλά την άλλη ήταν και τόσο καλό αυτό για την Ferrari που χρειαζόταν λίγο πειθαρχία φερμένη από το δυτικό κόσμο και όχι τόσο από την Ιταλία και από το Μιλάνο και από τα χωριά στη Μοντένα και στο Φιωράνο. Γιατί πρακτικά αυτό είναι η Ferrari. Είναι μια ομάδα περισσότερο λαϊκή και ιταλική παρά η ομάδα Ferrari. Παρά αυτό που είναι η εταιρεία Ferrari, που είναι premium, που είναι στο εκατοστό πρέπει να είναι ανατέλεια δηλαδή. Και ο Μαρκιόνε το έφερε αυτό πολύ. Και νομίζω ότι δεν έχει γίνει αρκετή συζήτηση γι' αυτό. Και γι' αυτό το ανέφερα τώρα σαν αιτία. Τα υπόλοιπα τα έχουμε πει και στο podcast για τη Formula 1 κάναμε και έχει βγει ήδη. Στο οποίο λέγαμε με τη Ferrari και τη Mercedes και όλα αυτά. Αλλά η Mercedes εκεί που πρέπει να είναι ομάδα, δεν είναι καν η καλύτερη ομάδα που θα μπορούσε να είναι. Δεν είναι καν ο καλύτερος εαυτός της. Αλλά είναι αρκετό αυτό για να κερδίσει μια Ferrari που ήταν σαν πύργος από τζέγκα. Τραβήξανε. Η Mercedes δεν έχει κάνει το καλύτερο δίδυμο οδηγών. Ναι, εντάξει. Το καλύτερο δεύτερο. Παναγιώτη Ιτακό. Ο ξαγελάκι. Για πες μας για Βάλτερι Μπότας, λίγο λιόνια. Εντάξει, όσοι διάβασαν και το άρθρο, καταλαβαίνουν πού θα πάει αυτή τη συζήτηση. Θα αφήσω το link κάτω στην περιγραφή. Ο Βάλτερι Μπότας είναι, πιστεύω ότι θα συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι, είναι ο χειρότερος δεύτερος οδηγός κορυφαίας ομάδας στη Φόρμουλα 1 εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τον Τζιανκάρλο Φιζικέλα το 2006. Ναι. Δηλαδή, είπαμε ας πούμε ότι η Ferrari αυτοκτόνησε και όλα αυτά και ναι, οκ, okay, προφανώς μέχρι ένα σημείο αυτό ισχύει. Παρατηρούμε βέβαια όμως ότι ο Hamilton ήταν εκεί σε συγκεκριμένα σημεία για να βγάλει ας πούμε μια pole από το καπέλο ας πούμε που... We don't say bullet there! Well saved! Λοιπόν, αυτό έξαχνα έτσι από την αρχή, απλά εσείς δεν είχα κεντρικήσει. Ναι. Λοιπόν, και φέρνει αποτελέσματα. Σε βροχή δεν το πιάνει κανένας. Δεν υπάρχει αντίπαλο. Επομένως βλέπεις ότι στις λεπτομέρειες έκαναν οι Ιταλοί λάθη. Αλλά και ο Hamilton έκανε καλές εμφανίσεις. Αυτός δεν έκανε καθόλου καλές εμφανίσεις. Ναι. Ήταν ο Valtteri Bottas, διότι ο μοναδικός του ρόλος και μάλιστα σε κάποια Grand Prix, όπως έχουμε ξαναπεί και σε podcast και σε άρθρα, σε κάποια Grand Prix δεν έκανε καν σωστά το ρόλο του blocker. Ναι, τελείως. Με υποκορύφωμα την Αμερική. Άμα κρατάει πίσω το Vettel, πριν τίτλο, άντα. Πολύ αστείο. Εγώ πίστευα επειδή η διαφορά ήταν μεγάλη και εντάξει, το γεγονός ότι εκείνο το Σαββατοκύριακο η έλλειψη practice οδήγησε έτσι σε μια πιο ανακατανεμένη στρατηγική. Νόμιζα ότι okay, θα μπορέσει τουλάχιστον να τον κρατήσει πίσω, αλλά τελικά ο Vettel. Τον πέρασε εύκολα. Τον πέρασε εύκολα, ναι. Βέβαια εντάξει, έκανε αυτό που έκανε σχεδόν μετά τη μέση της σεζόν, ότι έκανε recovery drives, που λένε στο χωριό μου. Ναι, ναι. Λοιπόν, και okay, πέρασε τον Bottas, ο οποίος είναι απαράδεκτος και έμεινε έστω okay και μαθηματικά στη μάχη του ίδιου. Το πρόβλημα είναι όμως ότι ο Valtteri Bottas ήταν συστηματικά κακός. Και πιστεύω πλέον ότι όταν είχα πει που είχε κάνει τότε το λάθος στην Κίνα το 2017, ναι, πίσω από το safety car, το οποίο πιστεύω αν βάζαμε ανθρώπους να το ξανακάνουν και προσπαθούσαν να το κάνουν στο παιχνίδι, δεν θα το κάνανε ξανά.
δεν μπορούσα να το επαναλάβω. Όχι, ούτε καν. Recreate. Δεν μπορώ καν να προσπαθήσω. Είχα βγει και είχα πει εντάξει, σιγά. Τελικά είχα κάνει λάθος. Ο Μπότας έχει κάνει ένα πολύ καλό τεμαράζ αγώνων στο μέσο του 17 μέχρι την Ουγγαρία. Ναι. Από την Αυστρία μέχρι την Ουγγαρία. Και δεν μεγάλα πόρτας. Αυτό του έδωσε μια ακόμα χρονιά στη Mercedes. Πιστεύω ότι αν πέρσι η Mercedes, αν ο φετινός Βάλτερ Μπότας έτρεχε πέρσι, δεν θα τα φέτος στη Φόρμουλα 1. Και αν ήταν φέτος, δεν θα ήταν του χρόνου. Ναι. Από τη στιγμή μάλιστα που φέτος, μέσα στη χρονιά, έμεινε ελεύθερος στην Πανακόν. Δηλαδή, αν μπορούσε η Mercedes να περάσει με έναν τρόπο να μην τηρήσει ένα συμβόλαιο που δεν γίνεται για τη Mercedes, θα έπαιρνε τον Ocon πολύ εύκολα. Δηλαδή, αν ήταν η Red Bull, ξέρω εγώ, ή η Ferrari, ας πούμε. Ναι. Θα είχε γίνει τράμπα πολύ γρήγορα. Θα είχε γίνει, καταρχάς, θα είχε γίνει για του χρόνου. Ναι, σίγουρα. Και θα είχε ξεκινήσει από καμιά Ιαπωνία φέτος. Ναι. Θα πει εσύ κάτι για τον Μπότας πριν πάρω εγώ το μικρόφωνο. Νομίζω έχει πέσει αρκετό κράξιμο, οπότε. Καλά, εντάξει, δεν νομίζεις. Α, δώσε πόνο. Δεν νομίζεις ότι υπάρχει κάτι παραπάνω να πει. Σόλαρε. Όλο δικό σου. Λοιπόν, δεν έχει τίποτα. Πηγαίνετε 31 λεπτά πίσω. Ακούστε τι ξεκίνησα, τι είπα. Δεν κάνει έτσι το YouTube. Πηγαίνετε πίσω. Ακούστε τι είπα. Και θα καταλάβετε, λοιπόν, βλέπαμε προχθές, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ που τιμήσατε την πρεμιέρα προχθές τα podcast και αυτό θα συνεχιστεί με αυτού του είδους εκπομπές. Θα παίζουν τέτοια πράγματα για να έχετε κι εσείς τη δυνατότητα να μας δίνετε σχόλια εκείνη την ώρα. Διαβάζαμε λοιπόν τα σχόλια και πέσαμε σε κάποιο σχόλιο ενός φίλου αναγνώστη και ακροατή. Ο οποίος είπε ότι ναι, αλλά ο Μπότας ήταν αδικημένος, είναι αδικημένος, διότι αν στον Μπακού είχε κερδίσει και αν... Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εκτός ότι τα αν στην αθλητική ιστορία και γενικά στην ιστορία, αλλά ας πούμε στην ιστορία του αθλητισμού είναι όσο χρήσιμα είναι τα θα, που δεν παίζουν, γιατί τι θα, ξέρεις τι θα, εκτός λοιπόν ότι πρέπει να το βγάλουμε αυτό, δεν έγινε και στα μέσα τη σεζόν το συμβάν του Μπακού. Οπότε τα περί αδικημένου Μπότας και τα λοιπά μπορείτε να το πουλήσετε σε κάποιον ο οποίος δεν έχει δει τη φετινή. Και δεν κρίθηκε και κάτι από το συμβάν στον Μπακού. Ναι, για τον Μπότας. Και πόσο μάλλον όταν στη Βρετανία ο Lewis Hamilton δεν έχει δεχτεί τη μεγάλη ταιρίδα της καριέρας του. Και πάει στον επόμενο αγώνα. Και πάει στους επόμενους 12 αγώνες και παίρνει 8 νίκες. Δεν υπάρχουν λοιπόν αυτά. Ο Βάλτερ Μπότας θα παραμείνει, ήταν και πάντα ήταν ένα σπόνδυλο. Πέλεγες! Και έρχεται το χρόνο λέει και παίρνει 4 νίκες πρώτα στα 4 αγώνες. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ο Ρόσμπεργκ δεν ήταν ποτέ έτσι. Ναι, ποτέ. Ούτε σε έναν αγώνα της καριέρας του δεν ήταν τόσο κακός ο Ρόσμπεργκ. Ναι. Δεν ξέραμε πώς θα ήταν το χειρότερο του Ρόσμπεργκ, οπότε πάντα λέγαμε ότι ο Ρόσμπεργκ είναι πολύ χαμηλά στο επίπεδο, σε σχέση με το επίπεδο του Χάμιλτον. Και η πραγματικότητα είναι ότι το 15 και το 14, μετά από ένα σημείο το 14, ο Ρόσμπεργκ είναι πολύ κατώτερος του Χάμιλτον. Αλλά τον πάτο που άγγιξε, αγκάλιασε, έκανε δικό του το 2018 ο Βάλτερ Μπότας, δεν τον έκανε ποτέ ο Ρόσμπεργκ. Γιατί αντικειμενικά ο Ρόσμπεργκ, αν δούμε και όλη του την καριέρα που ήταν OK, δεν ήταν ποτέ κομπάρσος του Φελίπε Μάσα. Ναι, και ο Νίκο Ρόσμπεργκ έκανε λάθη, έτσι, που σημαίνει ότι πίεζε. Ναι. Ο Μπότας κάνει λάθη πίσω από το safety car. Ο Μπότας είναι ο μοναδικός οδηγός στους δύο τελευταίους αγώνες που χρειάζεται ένα παραπάνω φυτιστό για να τελειώσει τον αγώνα. Και στο Abu Dhabi είπαν στο Team Radio ότι είχε κάποιο θέμα με τα λάστιχα. Το προκάλεσε ο ίδιος. Πώς είχε το θέμα με τα λάστιχα, τι πάτησε, θράσμα, πού το βρήκε. Δεν είναι. Λοιπόν. Η Mercedes εγώ απλά σου λέω ότι έχει. Στον Verstappen πήγε τέρμα δεξιά στην πίστα. Ο Verstappen απλά πήρε την αγωνιστική γραμμή και το πέρασε. Ναι. Οι haters θα πούν ότι ότι αδικείται γιατί έχει ας πούμε δίπλα του τον Lewis Hamilton. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι εντάξει, οκ, okay, προφανώς αν ο teammate σου λέγεται Lewis Hamilton και είναι ο καλύτερος ο καλύτερος στον πλήρη αυτή τη στιγμή, οκ, okay, προφανώς θα τερματίσεις πίσω. Το πρόβλημα είναι ότι τον έχει περάσει η Ferrari, τον έχει περάσει η Red Bull, το είναι. Δεν μπορεί να του πλάει το Hulkenberg σε 35 γύρους. Ακριβώς. Όπου είδαμε ότι ειδικά στους τελευταίους 5 αγώνες η διαφορά
το 7ο αυτοκίνητο από τους υπόλοιπους 6 ήταν ένα λεπτό. Και μπορεί και ένα γύρο. Και γύρος. Ναι. Γιατί τον πέρασε ο Verstappen στην βαθμολογία. Αυτό εννοώ. Είναι πέμπτο. Είναι πέμπτο. Το οποίο είναι δύο αυτοκίνητα. Για όσου έχουν ξεχάσει πώ πάνε, δεν είναι δύο αυτοκίνητα πιο αργό, υποτίθεται. Ναι, ναι. Έτσι. Και ο έκτος Ρικάρντο είχε. Πώ είχε καταλήξει το δεύτερο μισό, ήταν πολύ δεκαετία του πόλη. Και. Οκ, ο Ρόσμπεργκ υποτίθεται πήρε το πρωτάθλημα το 2016. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο Ρόσμπεργκ έκανε μια χρονιά τύπου Βιλνεύ. Ναι, εντάξει. Το έβγαλε από το πουθενά. Προσπάθησε όσο το 16 του Ρόσμπεργκ ήταν πιο πολύ ψυχολογικό. Ακριβώς. Του βουλεύει προς το συμμάχη. Ήταν πιο πολύ ψυχολογικό πόλεμο παρά αγωνιστική μάχη. Γι' αυτό βλέπω μια παραλία εκεί τουλάχιστον. Και αυτό ήταν και αυτό θα ήταν το μέγιστο που θα μπορούσε να πάρει. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μπότας δεν ψυχολογικά πιστεύω, όπως είπα και στο άρθρο, δεν μπορεί να βγάλει το μέγιστο που μπορεί. Αυτό που είδαμε, ας πούμε, στην αρχή του 17. Όχι. Αυτό βλέπουμε στο Williams. Εντάξει, έχει και παραπάνω πίεση Mercedes. Κανένα οδηγό Mercedes. Ναι, ειδικότερα όταν σε όλη την καριέρα είσαι πρώτο οδηγό, σε ποια ομάδα και να είσαι. Δηλαδή ναι, ήταν καλύτερο και από τον Maldonado και από τον Massa και από οποιοδήποτε άλλο οδηγό και προηγούμενο teammate. Όταν λοιπόν πηγαίνει στην ομάδα με τον κορυφαίο οδηγό τη δεκαετία, δεν έχει και πολλέ επιλογέ και δεν πρέπει να ταιριάξει ένα ρόλο που δεν ήξερε ποτέ ότι θα είχε. Και δεν περίμενε ποτέ ότι θα έχει την ελληνική σου καλύτερα. Πιστεύω ότι ο Μπότας βρέθηκε στη Mercedes περισσότερο από τύχη παρά από ικανότητα. Δηλαδή, αν μπορούσε στη Mercedes και ήθελα να πάρω κάποιον άλλον οδηγό. Το έκαναν. Θα το έκαναν. Είχαν χρόνο να αποφασίσουν. Ναι, ναι, ναι. Θα το κάνανε. Η επιλογή Μπότας ήταν βεβαιασμένη, αλλά απ' την άλλη. Του βγήκε το 17. Του βγήκε. Πιστεύω ότι του βγήκε πάρα πολύ το 17. Του βγήκε, αλλά το 18 τώρα χρειαζόταν. Αλλά το 18 ήταν μια χρονιά η οποία σε προβληματίζει πάρα πολύ έντονα γιατί δεν έκανε. Δεν έκανε μια τρομερή εμφάνιση. Όλοι και οι υπόλοιποι πέντε οδηγοί έχουν έναν αγώνα στον οποίο δεν αντιμετωπίζονται. Δεν του νικάει κανείς, ούτε ένας. Οπότε δεν έχει κάνει τέτοιο αγώνα. Ακόμα και στον Μπακού, στο μεγαλύτερο αγώνα είναι δεύτερος και εκμεταλλεύεται την τύχη που τρακάρουν οι δύο Red Bull και βγαίνει με safety car και γίνει μπροστά από τον Φέτερ. Ναι, ναι, εντάξει. Οκ, το πήρε από μετά η τύχη. Εντάξει. Δεν, ο Βάλτερι Μπότας, για να το κλείσουμε γιατί πολύ χρόνο δώσαμε, ο Βάλτερι Μπότας καταφέρνει σε μια χρονιά που θα έπρεπε να αποδείξει ότι είναι ικανός να μείνει στη Mercedes και να, γιατί όχι, ηγηθεί αυτή όταν ο Χάμιλτον φύγει, να λέμε, οκ, μπορεί να βγάλει το 19. Αυτό είναι μια κατάκτηση του Βάλτερι Μπότας και μπράβο του, που καταφέρνει σε ένα πρωτάθλημα στον οποίο έχει τρέξει ο Μίκα Σάλο, και ο Kimi Räikkönen του 2006 να είναι ο χειρότερος Φιλανδός. Να είναι ο χειρότερος Φιλανδός που έχει περάσει ποτέ τη Φόρμουλα 1. Ή του 14. Δηλαδή. Ή του 14. Να είναι ο χειρότερος Φιλανδός που έχει περάσει ποτέ τη Φόρμουλα 1. Και έχουν περάσει 5, λέει φανταστείτε. Οπότε. Και οι τρεις έχουν πάρει τίτλο. Οι δύο κυριότεροι. Οπότε. Ναι, καλό θα ήταν για τον Βάλτερι Μπότας το 19 να σοβαρευτεί λίγο. Και ξαναλέμε, τα πάμε και στο podcast το άλλο, αλλά τα ξαναλέμε γιατί είστε και λίγο περίεργοι κάποιοι. Δεν κρίνουμε το οδηγικό ταλέντο του Βάλτερι Μπότας. Ποιοι είμαστε εμείς, μπροστά στον Βάλτερι Μπότας, εμείς οι τέσσερις μαζί δεν είμαστε το ίδιο καλή οδηγή. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο Βάλτερι Μπότας είναι κακός. Είναι κακός, δεν έχει να λέει. Δεν κρίνω αν ο Μπότας μπορούσε να πάει 2-10 πιο γρήγορα σε ένα γύρο σε κατακτήριες. Αυτό δεν είναι δικιά μου δουλειά, ούτε δουλειά κανενός από εμάς που δεν έχουμε μπει σε ένα δύο μονοθέσεις να το οδηγήσουμε έστω στο 5% του. Το θέμα είναι ότι κρίνουμε αυτό που βλέπουμε στις πίστες όταν πιο πολύ μετράει το πώς θα αντιδράσεις και το πώς θα συμπεριφερθείς παρά το πώς θα οδηγήσεις. Ο Βάλτερι Μπότας λοιπόν σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ κακός. Οδηγικά, σαν οδηγός ο ίδιος, δεν είπαμε ποτέ ότι είναι ατάλλαντος, δεν είναι Φελίπε Μάσα, δεν είναι Τζιάνκαρλο Φιζικέλα, δεν είναι Πατρόνο Μαντονάντο, δεν είναι. Μίκα Σάλο. Δεν είναι αυτό το είδος οδηγού. Θα τον πάρει μια ομάδα, θα τον χρησιμοποιήσει για δεύτερο οδηγό, μπορεί να κάνει μια χρονιά τεράστια, αλλά ως εκεί. Ο Βάλτερι Μπότας έχει το potential να κάνει κάτι καλύτερο. Αλλά απ' την άλλη είναι τέτοια η ψυχολογία και η συμπεριφορά του που δεν ξέρω αν μπορεί κιόλας. Όχι, απλά κάποιοι οδηγοί δεν είναι φτιαγμένοι για μεγάλη ομάδα. Για μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, ο Βάλτερι Μπότας σκεφτόμουν ότι θα πήγαινε πάρα πολύ η θέση του Χούλκενμπεργκ σε μια Ρενό. Θα ήταν έβδομος. Σε μια Ρενό, δηλαδή θα ήταν καλός. Εύκολα έβδομος. Θα ήταν καλός, θα ήταν στον καλό του εαυτό. Αυτό που κάνει με την Williams. Αλλά εντάξει. Η Ρενό δεν έχω να πω κάτι εγώ. Θες να πεις κάτι για το μόνο τυπίδι, Δημήτρη? Νομίζω ότι μπορούμε να το βάλουμε στην κατηγορία των... Πάμε. Των βραβείων. Πάμε, λοιπόν, έχουμε τα Total Racing Award με αυτή την προφορά.
Έχουμε drum roll, κύριε Ντάκο. Πολύ ωραία. Αυτός ο θεσμός που επέτρεψε από πέρυσι και θα είναι για κάθε χρόνο εδώ, κάθε Δεκέμβρη, να στοιχιώνει τα όνειρα των αναγνωστών με τις κάκες επιλογές που έχουμε, έχει επιστρέψει και για φέτος. Έχουμε βγάλει, κύριε Βούρδα, παρακαλώ, τις κατηγορίες. Βεβαίως. Κοίτα, πιστεύω ότι καλύτερα να αναφερθούμε στις βασικές κατηγορίες. Οι βασικές κατηγορίες, οι οποίες είναι. Καλύτερος οδηγός, καλύτερη ομάδα, καλύτερος αγώνας, καλύτερος ρούκι και η πιο wow στιγμή της σεζόν και η μεγαλύτερη έκπληξη. Πολύ ωραία. Είναι αυτές οι 6 βασικές κατηγορίες και θα μιλήσουμε και για τις υπόλοιπες. Θα ήθελα τον κύριο Βούρδα να μας αναγγέλει την κατηγορία και κυκλικώς από κύριο Πουλιμενάκο, κύριο Μπίλα και κύριο Ντάκο και κύριο Βούρδα τέλος, να αναφέρουμε τις δικές μας και με μια μικρή αιτιολόγηση. Ωραία. Ξεκινήσουμε με τον καλύτερο οδηγό. Μάλιστα. Κύριε Πουλιμενάκο. Χάμιλτον, πιστεύω. Τι είναι, θα έλεγε. Τι είναι. Εγώ θα έλεγα τι είναι, για το τρόλ. Δεν έχω πειρετό. Νιώθω καλά. Ωραία. Λιούις Χάμιλτον και μια αιτιολόγηση, έτσι. Αν και δεν χρειάζεται. Εντάξει, ξεκίνησε με τον Φέτελ να είναι μπροστά. Αλλά μετά έδειξε ποιος είναι ο πρωταθλητής τα τελευταία χρόνια. Έδειξε πώς γίνεται. Πολύ ωραία αιτιολόγηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Φουκαλάιδο. Σειρά σου. Εγώ θα πω ο Τάνακ. Γιατί από το Χάμιλτον το περιμένεις να κάνει τον μπαμ του. Είναι ο οδηγός που το κάνει. Είναι ο οδηγός που ξέρει ότι θα πάρει πρωτάθλημα άμα του έχεις δώσει στοιχειοδός λίγο χώρο να παίξει με το μυαλό σου. Ενώ ο Τάνακ έκανε τη μετάβαση από σε μια ομάδα την οποία δεν ήξερε καθόλου. Σε μια ομάδα η οποία είναι μόλις τη δεύτερη χρονιά της διένυσε φέτος. Και έφτασε να κυνηγάει τον τίτλο με τρομερούς αγώνες και τρομερές εμφανίσεις. Ναι, απλά ήταν υπερβολικά πολύ γρήγορος. Εντάξει. Και εγώ Τάνακ θα πω. Γιατί να μην λέμε πάλι τα ίδια. Είχε αγώνες που έλεγε wow, τι έκανε ο Λάπη, τι έκανε ο Σιγκάι, τι έκανε ο Νεβίλ. Και εγώ έκανε ο Τάνακ. Όχι, δεν το έλεγε αυτό. Έλεγε από το 2 και μισό και μετά, στα split, έβλεπε τον Τάνακ γιατί βάζει 15-20 εθελόγια και φάση. Τι γίνεται, ναι. Μήπως είναι λάθος, έχουμε. Είναι υπερβολικά πολύ γρήγορο. Εγώ ήμουν μεταξύ τριών βασικά. Δηλαδή Τάνακ, Οζιέ, Χάμιλτον. Αλλά okay, εντάξει, ας αφαιρέσουμε. Το πάμε θεωρητικά. Αφαιρούμε τον Οζιέ. Γιατί εντάξει, okay, πήρε τον έκτο με κατώτερο αυτοκίνητο. Okay, εντάξει, αλλά είδαμε ότι στο τέλος χρειάστηκε λίγο να οι υπόλοιποι να πιεστούν. Ναι, από την πίεση ψυχολογική, πιστεύω. Εντάξει, και λίγοι αστοχή από μηχανικά πράγματα. Αλλά θα πω και εγώ Τάνακ, διότι ήταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή έμπαινες και έβλεπες αποτέλεσμα επί αποτελεσμάτων και έλεγες OK, απλά wow, είναι το next big thing, ας πούμε. Γιατί δεν νομίζω ότι είχε κάνει τόση τρομερή εντύπωση πέρσι με την M-Sport. Πέρσι από κάποιο σημείο και μετά ήταν πολύ πιο γρήγορος από τον Ζιέ. Απλά δεν φαινόταν. Είχε δείξει τα hints ότι. Ναι. Δεν το περίμενες. Έβλεπες με. Χαρακτηριστικά, με στη Φιλανδία, είναι μια ειδική, στην οποία έχει περάσει το εγώ Λάπη, περνάει και λέει πήγα όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Περνάει ο Λάτσιμα, αλλά πηγαίνει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Περνάει ο Μίκελσεν, ο οποιοδήποτε ήταν, πήγαινε γρήγορα και είχε το Τάνακ και το δείχνει μισό λεπτό σε μια ειδική. Το γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό Τάνακ, λέω κι εγώ. Εσύ τι λες. Τάνακ. Εγώ θα πω και εγώ Τάνακ. Ωραία, άρα Τάνακ, καλά, μόνο εσύ ο τσουκαλά του Χάμιλτον. Λοιπόν. Ο Λεμπ! Ο Λεμπ! Μα έχει πάρει. Ο Λεμπ! Παρακαλώ, κύριε. Καλύτερη ομάδα. Καλύτερη ομάδα. Μην πιστρέν. Ειλικρινά, σε παρακαλώ, μην πιστρέν. Toyota. Ωραία. Μακράν. Μετά το δεύτερο μισό, το Γιάρη πατούσε εκπληκτικά. Είχε πρόσφυση παντού. Είχε υπερβολική πρόσφυση, ίσως. Από αυτά που βλέπαμε, ναι. Τον μπορούμε να κρίνουμε. Ειδικά στη Φιλανδία θυμάμαι τη δεύτερη μέρα τον Λάπη να είναι σχεδόν μεταλλινά και να κάνει πρώτους χρόνους. Ναι. Και να είναι βάση, okay, δεν έγινε και κάτι. Το έχω. Φυσικά του βγαίνει. Μπορώ να το κάνει με αυτό το αυτοκίνητο. Ναι. Θα πω και εγώ το Ιώτα για τους ίδιους γιατί τη διοικεί ο Τόμι Μάκινεν. Όχι, τα πες ανάποδα. Γιατί τη διοικεί το Μάκινεν και για τους λόγους που δεν έχει. Θα πω και εγώ τελειώτα. Ναι. Αλήθεια είναι, διότι από αυτές τα πρωταθλήματα τέλος πάντων ήταν η μόνη η οποία ήταν σταθερή όλη τη χρονιά. Δηλαδή η άλλη εναλλακτική που θα μπορούσαμε να πούμε θα ήταν η Mercedes. Αλλά βλέπουμε ότι κάνει κάποια περίεργα έτσι στην αρχή
Βλέπουμε εκεί η Αυστραλία ψητά ψιλοχάνει με τη στρατηγική και κάποια άλλα προβλήματα, ναι. Δεν ήταν καλή μέσα της φέτος. Όχι. Ναι. Επομένως, ναι, θα πω και εγώ τον Toyota. Επειδή λοιπόν δεν ήταν καλή μέσα της φέτος και επειδή το Toyota, εντάξει. Όχι. Ντουκάτι. Εντάξει, θα πω Ντουκάτι. Το βλέπα να γυρίσει. Γιατί το κύριο λόγο είναι γιατί είχε την καλύτερη μοτοσυκλέτα στο MotoGP πριν από 3 χρόνια. Ήταν. Πήραν νίκη στην Αυστρία και το πανηγύριζαν λες και πήραν πρωτάθλημα. Και με επικό τίτλο στο report από Δημήτρη Μπούρδα. Απλώ σαν 3 γενιά του Κατινέα. Ναι, ναι, ναι. Και ξαφνικά 3 χρόνια μετά έχουν πάρει πρωτάθλημα κατασκευαστών. Έχουν κάνει στο δεύτερο μισό, είναι άπιαστοι. Δεν μπορεί να σου ούτε το μάρκετ. Έχουν διαχειριστεί ένα δίδυμο οδηγών το οποίο είναι ετερόκλητο, απίστευτο, δεν πρόκειται ποτέ να συνεργαστεί με ένα με τον άλλον. Και το καταφέρανε. Και το καταφέρανε και όχι απλά το καταφέρανε. Πιστεύω ότι ο τραυματισμός του Λορέντζο του έκανε πάρα πολύ καλό. Τελικά. Όσο εντάξει δεν μπορεί να υποθεί αυτό του ίδιου. Αλλά όταν τραυματίστηκε ο Λορέντζο και ο Ντοβιτσιόζο ήταν πλέον ελεύθερο να τρέχει μόνο του, κυριάρχησε. Έκανε και την εμφάνιση για μένα, την εμφάνιση χρονιά την έκανε ίδιο στο βρεγμένο. Στην Βαλένθια. Θεωρώ ότι επειδή εντάξει, έχουμε κάποιες σταθερές ότι οι Mercedes μετά από ένα σημείο και μετά κυριάρχησε τη Formula 1. Η Toyota όλη τη χρονιά ήταν τρομερή και είχε το καλύτερο μονοθέσιο. Αυτοκίνητο. Και στο τέλος είχε και τους καλύτερους οδηγούς. Okay. Αλλά η Ducati δεν είχε δεδομένο ούτε ότι θα ήταν η καλύτερη ομάδα. Ούτε ότι θα κυριαρχούσε από ένα σημείο και μετά, ούτε ότι θα έχει την καλύτερη μοτοσυκλέτα, ούτε ότι θα έχει το καλύτερο δίδυμο ανταπατών. Δηλαδή, μου φαίνεται, μπορεί να μην πήρε βαθμό οδηγό, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το MotoGP. Η μοτοσυκλέτα από ένα σημείο και μετά δεν παίζει τόσο ρόλο. Όσο το πώς, αν δεν παίζει πιθανά. Αν να είσαι όρθιος και να είσαι σταθερός, μα και δεν πέφτει ποτέ. Ή και όταν πέφτει, μένει όρθιος. Ναι, ναι. Οπότε δεν θα πω του κάτι. Επόμενη κατηγορία, κύριε Μπούρδα, είναι η... Καλύτερος αγώνας. Καλύτερος αγώνας, λοιπόν. Ξεκινάω. Ξεκινά, αλλά ξέρω τι θα πεις. Ράλι Τουρκίας. Ναι. Έγινε... Ευχαριστούμε. Πάμε στο επόμενο φίλο. Έγινε ένας τεράστιος χαμός. Είχαμε εγκαταλείψεις, προβλήματα, εξόδους. Σε κάθε ειδική πονούσε το μυαλό μας από αυτά που βλέπαμε. Υπερβολικά πολλά αυτά που βλέπαμε. Το Σάββατο του Ράλι Τουρκίας ήταν το κάτι άλλο. Πραγματικά. Ζημίστε. Εγώ θα πω. Τι θα πω εγώ. Δεν θέλω να πω Ράλι Τουρκίας. Ήταν πολύ τετριμένο. Πες Ράλι Αυστραλίας. Θέλω να πω. Θα πω τον δεύτερο καλύτερο αγώνα της χρονιάς που είναι η Βραζιλία. Η Φόρμουλα 1. Γιατί έχουμε άλλη Βραζιλία, Δημήτρη. Σωστό και αυτό. Αλλά. Διότι βλέπουμε. Ποιο είναι το εφέ, το effect των πολλών διαφορετικών στρατηγικών σε μια μικρή πίστα. Είναι η επιτομή της Formula 1 φέτος είναι το Grand Prix της Βραζιλίας για πολλούς και διάφορους λόγους. Για το ότι ο Verstappen δεν μπορεί να βρεθεί στα νεύρα του, για το ότι ο Κόν είναι ένα χάριστο σκουλίκι, για το ότι, για το ότι ο Χάμιλτον παραμένει ο μεγαλύτερος παπατζής όσον αφορά το αν έχει πρόβλημα για το μονοθέσιό του, που δεν είχε. Τίποτα δεν είχε. Έτρεξε. Απλά έπρεπε να δικαιολογήσουν ότι του πέρασε ο Verstappen τρεις φορές έναν αγώνα. Η επιτομή της Formula 1. Αυτό. Τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν φιλαδεύουμε μεταξύ Βραζιλίας και Ράλι Τουρκίας. Ράλι Βραζιλίας. Αφού μια μέση λύση λοιπόν. GP Τουρκίας. Όχι Παναγία. Όχι αυτό. Όχι Παναγία. Ο αγαπημένος αγώνας του Δημήτρη Πίζα. Ναι, το 2006. Πόσα τα έχει. Θα πω κι εγώ. Θα πω κι εγώ ράλι. Okay. Ράλι Τουρκίας. Γιατί. 3-1 θα έρθει αυτό. Πιστεύω ότι απλά το Grand Prix Βραζιλίας επειδή. Οκ, okay, εντάξει, είχαν ψηλοκριθεί τα πράγματα, δεν είχε. Σίγουρα δεν είχε ασπέντσα από άποψη βαθμολογία. Οκ, ήταν αρκετά αστείο ας πούμε, που ότι ο Κον ξέχασε πως είναι ότι οδηγούμε στη Φόρμουλα 1 και απλά απέστρεψε. Οκ. Okay. Και μετά είχε και λίγο ρόκι, είχε teaser από το επόμενο ρόκι μετά. Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι, το Creed, εντάξει, δεν ξέρω. Λοιπόν, είχε εξωγωνιστικά αυτό το πράγμα, οπότε ναι. Εγώ έχω δύο. Είναι οι δύο αγώνες που έτρεξαν οι τρεις καλύτεροι οδηγοί στα πρωταθλήματά τους, ένα συνήθεια του άλλου. Το ένα είναι το Ράλι Ισπανίας, γιατί η νίκη του Σεμπασιάλεμ είναι...
Είναι ανεπανάληπτη η WRC. Για να μεταγράφουμε τα podcast. Και η αντίστοιχη, και η αντίστοιχη νίκη που θα είναι ανεπανάληπτη είναι το Grand Prix των ΗΠΑ. Όπου τρέξανε οι τρεις κορυφαίοι οδηγοί της Φόρμουλα 1 και φέτος. Ναι. Αντιμέτωποι. Κέρδισε ο Ράικκονεν που θεωρώ ότι ήταν η πιο δίκαιη στιγμή της Φόρμουλα 1 και φέτος. Καλά, σίγουρα. Έπρεπε να γίνει αυτό. Θα ήταν μεγάλη δίκαιη αν ο Ράικκονεν ολοκλήρωνε τη δεύτερη καριέρα του της Φεράρι αλλά και τη φετινή του χρονιά χωρίς νίκη. Είδαμε μια από τις καλύτερες μάχες που έχω δει με τα μάτια μου, τη μάχη Verstappen-Hamilton. Διεκδικήθηκε πριν το τέλος. Είναι η πιο δίκαια και πιο σταθερή μάχη που έχω δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Hamilton είναι μάχη τίτλου καταρχάς. Άμα περάσει ο Hamilton παίρνει τίτλο. Μέσα μου ήθελα να περάσει ο Hamilton για να πάρει τον τίτλο έτσι. Πάει να κάνει μια κίνηση που δεν υπάρχει. Την έχει φανταστεί πάρα πολύ. Αλλά εντάξει. Δεν το κάνει. Δικαίως δεν το κάνει. Δικαίως δεν το κάνει. Καθαρά δεν το κάνει. Ο Verstappen είναι ο Verstappen ο οποίος πρέπει να είναι αυτός ο Verstappen. Σε όλο τον αγώνα, όχι μόνο σε αυτά τους 2-3 γύρους στο τέλος. Έχει ξεκινήσει από την 15η θέση, νομίζω. Κάνει μια επιστροφή, είναι σε 6 γύρους, είναι έκτος. Κάνει ένα από τη στρατηγική που βγαίνει, περνάει τους πάντες. Διεκδικεί ακόμα και τη νίκη θεωρητικά. Ναι. Άλλο που δεν απειλεί για αυτή. Πιο πίσω έχουμε το μεγαλύτερη. Αν θες, όχι unfair στιγμή, την πιο λάθος στιγμή είναι για το Valtteri Bottas, ο οποίος βγαίνει από τα pitch με πιο φρέσκα λάστιχα και είναι 30 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Sebastian Vettel. Και τελικά στο τέλος χάνει τη θέση του. Έτσι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Αυτό είναι ο αντικειμένος οδηγός σας. Ήταν δηλαδή το Δέλτα 30 δευτερόλεπτα και σε πόσο γύρω το πέρασε. 20. Για να θυμίσουμε στο κοινό. Δηλαδή, 1,5 δευτερόλεπτα τον γύρω, μέσα όρο. Και στο τέλος έκανε και λάθος ο Μπότας. Δηλαδή, οκ. Γελάμε. Ήταν το πιο δίκαιο Grand Prix της χρονιάς. Ήταν ένα Grand Prix το οποίο έκρινε πρακτικά τον τίτλο, αλλά δεν το πήρε το τίτλο Χάμιλτον εκεί. Δηλαδή. Για να βγει προφητεία. Έτσι. Ήταν ο μόνος εκείνος που έβλεπε το φινάλε όρθιο. Επόμενη κατηγορία. Βεβαίως. Στην κύριε Μπουρλά. Ο καλύτερος ρούκι. Ο καλύτερος ρούκι. Παρακαλώ. Θα μπορούσαμε να το πούμε ρυθμικά. Easy peasy. Ναι, μπορεί να το πούμε. Μην το πούμε ρυθμικά όμως γιατί θα σπάσουμε τα ηχεία. Ναι. Ας πούμε ότι είναι ο Σαλεπλέρ. Είναι σε σίγουρα. Και με διαφορά. Και χωρίς καν αιτιολογία είναι ο Σαλεπλέρ. Πάει στη Φεράρι, αγαπημένος μου οδηγός. Πάμε στην επόμενη. Πάμε στην μεγαλύτερη θετική έκπληξη. Είναι ο Σαρλ Λεκλέρ. Πάμε στην επόμενη. Είναι η Αλφα Ρωμαίο Ζάουμπερ. Ωραία, μπορούμε να πούμε ότι είναι το πακετάκι. Το πακετάκι. Ναι, ότι είναι και η Αλφα Ρωμαίο Ζάουμπερ. Περισσότερη η Ζάουμπερ γιατί έκανε ακόμα και το Μάρκο Σέρξ είναι οδηγό. Οδηγό, πρώτον. Καλά, δεν είναι οδηγό. Εσύ. Μεγαλύτερη αρνητική έκπληξη. Λοιπόν, μεγαλύτερη αρνητική έκπληξη. Αυτό θα το πάμε ο καθένα. Όχι, αυτό θα το πάει καθένα μόνο του. Γιατί δεν νομίζω ότι συμφωνούμε. Χιουντάι. Γιατί ξεκίνησε πάλι δανεικά. Πάμε για οδηγών, πάμε για κατασκευαστών. Που μέχρι πριν και το Φιλανδίας το πίστευαν όλοι στην ομάδα ότι θα πάρουν τουλάχιστον ένα από τα δύο. Αλλά μετά ήρθαν οι φάπες από την Toyota. Έλα το πούμε! Έχουμε φύγει σε καφενειακό επίπεδο. Έλα το πούμε, Δημήτρη μου! Ήρθαν οι φάπες, λέει. Ήρθε, εντάξει, το παίρνω πίσω. Ήρθε ο Τάνακ με το βελτιωμένο Γιάρης. Πω, καλά, εντάξει. Είστε ο εμπνευσμένος από τις δοκιμές στην Ελλάδα σε Μπασικάνο Ζιγέ. Και από τη φωτογραφία με τον Δημήτρη Γκούρδο. Προφανώς. Εγώ θα πω ότι η μεγαλύτερη αρνητική έκπληξη προέρχεται από το χώρο της Φόρμουλα 1 και λέγεται με μεγάλη άνεση και πάρα πολύ εύκολα McLaren. Η McLaren έχει. McLaren ακούει τον Αλόνσο και αλλάζει κινητήρα. Αναγκάζει 4 ομάδες και 3 διαφορετικούς οδηγούς να αλλάξουν θέσεις και να. Δηλαδή, ο Φερνάντο Αλόνσο κυριολεκτικά κάνει τον Κάρλος Σάινθ μέσα στη Μακλάρεν. Πιο μετά, παιδί. Και αυτό είναι πολύ χειρότερο από το να έχει Honda η Μακλάρεν. Η Honda ήταν πολύ τίμια φέτος. Λοιπόν, η Honda. Ο Δημήτρης θα κλάψει. Όχι, δεν θα κλάψει. Ο Δημήτρης είναι να φύγει. Συμφωνώ απόλυτα. Α, ωραία. Αφήστε με. Λοιπόν, η McLaren κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος, αλλά επειδή το περιμέναμε και λίγο, εντάξει,
Δεν θα έλεγα William, δεν θα έλεγα ούτε Ferrari, γιατί και για τις δύο περιμένει κάποια στιγμή να κάνουν την πλαγία τους. Αλλά από τη McLaren κρίμα, γιατί κάνουν όλα αυτά τα πράγματα και στην αρχή πιστεύαν ότι και οι ίδιοι και εμείς, που μην λέμε και ψέματα, θα μπορούσαν να είναι και η τέταρτη πέμπτη δύναμη. Δηλαδή. Ήτανε. Να είναι μπροστά, όχι να είναι σε όλη χρονιά εννοώ. Α, στου πρώτου αγώνε ήταν. Ο άλλο ήταν έκτο. Ο άλλο ήταν έκτο. Τελειώνει τον παππού την έκτο στη βαθμολογία. Όπω και να έχει. Παναγιώτη Ζάκο. Θα το λύσω να δω το Σεμπάστιαν Βέτελ. Και okay, αυτό έχει από πίσω του κι άλλη ας πούμε, συζήτηση που δεν ξέρω τώρα τι φάση. Αν θα είχε νόημα να πούμε σε τόσο διαφορετικά layers. Για πες μας όμως τη βασική σου ιδεολογία. Ξεκινάει ας πούμε η χρονιά και ξέρεις ότι okay, ενώ αφού έχουμε δει τους χρόνους από την Μπαρσελόνη, από τα τεστ, και πιστεύεις ότι okay, εντάξει, εφόσον το αυτοκίνητο είναι περίπου ίδιο ίσο σε απόδοση ή και καλύτερο όπως έχουμε πει αρκετές φορές στο πρώτο μισό της χρονιάς του iPhone, τουλάχιστον θα μπορούσε να συγκεντρώσει με κάποιες νίκες και να έχει ένα βαντάζ. Αυτό το κάνει, συμβαίνει στην πραγματικότητα. Και μετά από τη Γερμανία που κάνει ένα λάθος το οποίο δεν τον έχουμε δει να κάνει τουλάχιστον πρόσφατα. Και παλιά. Όχι, εντάξει, δεν έχει κάνει τόσο μεγάλο. Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι okay, είχε κάνει λάθος στον Καναδά το 2011, αλλά okay, ήταν στο τέλος του αγώνα και δεν έχει. Είχε πάρει ήδη έξι τις επόμενες 7 αγώνες. Ναι. Επομένως βλέπουμε έναν τετράκης πρωταθλητή ο οποίος κάνει λάθη και το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι λάθη τα οποία okay, τον αφήνουν και τερματίζει 20 βαθμών, αλλά είναι λάθη τα οποία μπαίνουν σαν μικρές δυσκολίες. Δεν άντεξε η Βούρδα στο τέτοιο. Και φέρνει λοιπόν να πιθάνει αλλού. Ήτανε καλός επαγγελματίας. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη για την μεγάλη προσφορά του στο τέτοιο το Racing και όχι μόνο. Δεν μπόρεσα ρε ο κύριος Βούρδας. Και αυτό, δηλαδή βλέπεις ότι είναι τα μικρά λάθη τα οποία οδηγούν σε αυτή την κατάσταση, οπότε θα πω okay, λίγο. Α, ζει! Επέστρεψε! Λοιπόν. Δεν ξέρω τι να πω. Δημήτρη Μούρδα, εσύ χειρότερη για την μεγαλύτερη. Το Grand Prix του Καναδά. Ωραία, πάμε επόμενο. Θα πάμε στην επόμενη κατηγορία. Να μην πω γιατί. Όχι. Δεν νομίζω τι. Γιατί μπορεί να είναι τελευταίε οι στιγμέ. Πάμε. Είναι η πρώτη στιγμή τη σεζόν. Power Stage Rally Σαρδινίας. Συμφωνώ απόλυτα. Άρα έχουμε συμφωνία. Ο λόγος. Ο λόγος. Για αυτούς που δεν θυμούνται γιατί είναι και παλιά. Είναι ο Νεβίλ πριν την τελευταία ειδική είναι μισό δευτερόλεπτο πίσω τον Οζιέ. Και παλεύουν για την νίκη. Είναι και την πρώτη θέση. Και για την πρώτη θέση στους οδηγούς. Ναι. Και για την βαθμολογία. Ξεκινάει ο... Α, να πούμε την τελευταία μέρα ο... Όχι, την πρώτη τελευταία μέρα ο Νεβίλ είχε και δύο κλειταρίσματα, οπότε είχε χάσει χρόνο. Και με όλα αυτά ήρθαν να επακόλουθω να μπουν στη τελευταία ειδική με μισό δευτερόλεπτο διαφορά. Και οι δύο πήγανε τα φώτα. Ο Νεβίλ σε κάποιο σημείο πήγε να του πάρει, τόσο σε δεν ξέρω και εγώ πώς. Και κέρδισε με 7% τον αγώνα. Οπότε... Και πανηγύρισε όπως δεν έχει πανηγυρίσει άλλος άνθρωπος ποτέ. Δεν ξέρω, οποιοδήποτε θα πάρει τέτοια νίκη θα πανηγύριζε σαν τρελός. Ήταν συγκλονιστική στιγμή να βλέπεις το Hyundai στους δύο τροχούς. Λες τώρα. Όπα! Θα φύγει στη θάλασσα. Γιατί είχε πάνε. Εντάξει, και ήταν μπόρες στο πολύ κλειστό κομμάτι που τώρα φυσικά λέγες. Όπα. Θα πεθάνουν. Έχουν τελειώσει και δύο χωρίς καθρέφτες. Ναι, οι καθρέφτες δεν πήγαν. Δεν κοιτάγανε πίσω ποιος θα λέει κανείς. Ναι. Ο Ζιέ έχει κάνει η διαφορά που στο τέλος τα δέκατα είναι... Το έβγαλαν στο βίντεο του WRC. Είναι το αντίστοιχο ας πούμε στη Formula 1. Θα είναι dead hit, δηλαδή δεν μπορεί να βγουν νικητή από το πρώτο βίντεο. Δηλαδή να κάνεις 1000 χιλιόμετρα ξέρω εγώ και να είναι διαφορά στα 7 δέκατα. Απλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν θέλω να διαφοροποιηθώ, αλλά πιο wow στιγμή είναι ότι ο Σέρχιο Πέρες με κάποιο τρόπο πάλι πήρε βάφρο φέτος. Δεν καταλαβαίνω πέρα. Εντάξει, κάνει τι. Είναι μαύρη μαγεία, Δημήτρη. Πώς γίνεται ο Σέρχιο Πέρες, ποια μαύρη μαγεία. Πώς γίνεται ο Σέρχιο Πέρες να έχει βάλει όλες τις γιαγιάδες από το χωριό του στο Μεξικό
να παρακαλάνε, να παρακαλάνε στον Μπακού να παίρνει βάθρο η Force India με το Σέργιο Πέρεζ. Δηλαδή, τον Μπακού έχει καταντήσει ο τόπο στον οποίο και οι πεθαμένοι θα αναστηθούν. Βάζει στο αρεμουνένιο καπελάκι σου και λες ότι είναι στημένο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, στον Μπακού έχουν πάρει βάθρο. Ο Λάνστρολ. Ο Λάνστρολ. Σέργιο Πέρεζ. Σέργιο Πέρεζ. Ναι, ναι. Που μεταξύ του είναι οι δύο τελευταίοι δικοί που έχουν πάρει βάθρο και δεν είναι σε Ferrari, Mercedes, Red Bull. Φανταστείτε. Και το δεύτερο. Στο ο Σέρχιο Πέρες έχει πάρει βάθρο. Ναι. Ο Παχαθάνη πάλι. Αυτές είναι οι τελευταίες. Είναι η γιαγιάδας από το Μεξικό. Και δεν έχει πάρει ο Χούλκεμπερκ, ο Μάγνουσεν, ο Κον, ο Αλόνσο, δηλαδή τα τελευταία 5 χρόνια. Ναι. Είναι τρομακτικό. Οι haters θα πούνε ότι όλα θα συμβαίνουν επειδή είναι τον Μπακού. Περίμενε την πίστα. Αστεία πίστα. Και την έχει σχεδιάσει. Ούτε για το Μάριο Κάρτ δεν είναι τον Μπακού. Θα λέγαμε ούτε για τη Φόρμουλα E δεν είναι τον Μπακού. Έλεω. Γιατί κυρίω δεν φτάνουν στην ευθεία παρά η Έσπινα. Όχι. Φόρμουλα E και πίστα τα γαμάνια. Αϊθά. Πάρα πολύ καλή. Θα μα κόψουν. Θα μα βάλουν το χ. Είναι πάρα πολύ καλή. Η πιο wow στιγμή. Η πιο wow στιγμή είναι σίγουρα αυτή που είπατε, αλλά η πιο δεύτερη πιο wow είναι τα μπουνίδια που πήγαν να κοφτούν. Άμα έγινε πιο πολύ θάρρος ο Verstappen. Πιστεύω ότι είναι πολύ wow, γιατί βλέπεις ότι ο Verstappen είναι ένας τύπος ο οποίος το έχει κάνει αυτό 7.000 φορές και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Και μία φορά που το κάνανε. Και το κάνει μία φορά, και δεν ξέρεις, τι μπορεί να έχει παιχτεί, okay. Δηλαδή δεν λέμε ότι το έκανε επίτηδες ο Ακόν, αλλά δεν λέμε ότι okay, δεν υπάρχει υποψία. Και πάει πέρα στη ζυγαριά και παίρνει το μπρόξι. Ναι, ναι, ναι. Απλά πάρει το πρίξι. Ναι. Πάρα πολύ περίεργο και επίσης οι δηλώσεις ήταν πολύ μάλλον μετά. Το τύπου δεν θέλω να κάνω. Πώς λέει, το λέω public service, το λέω αυτά. Ναι, ναι. Αυτό ήταν το βάλω. Απλά είναι ένα beep. Ναι, ναι. He's a pussy. Και δεν είναι τις γάτες. Επόμενη κατηγορία, αγαπητέ Δημήτρη Βούρδο, που εκτελεί χρέη David Croft στο Autosport Award. Και τελευταία κατηγορία. Τελευταία κατηγορία, πριν πεθάνει εσύ, τελευταία. Μεγαλύτερο ευτράπελο. Μεγαλύτερο ευτράπελο. Με συγχωρείτε, αλλά δεν γίνεται. Που γίνεται τώρα. Είναι αυτό, αυτό ακριβώς. Αυτό. Τίποτα άλλο. Το μεγαλύτερο ευτράπελο είναι νομίζω όσο και η wow στιγμή είναι και το μεγαλύτερο ευτράπελο που πάνε οι δύο πιο μεγάλοι φλόροι της Φόρμουλα 1 από την Πουλή. Ναι, μακράν, μακράν. Δεν πάει ας πούμε ο Χούλκεμπερκ με τον Πέρεθ να παίξει τον Μπουνίδη που τους βλέπεις ακριβώς. Έχουμε να παίξει ο Πέρεθ ρε. Γιατί ο Χούλκεμπερκ. Έχουμε δει σχεδόν πολύ νεκρό μεταξύ Ράικονεν και Πέρεθ πριν χρόνια στο bus stop στη κίνηση στο Μονακό. I wanna hit him when I see him. Λοιπόν, και δεν έγινε τίποτα. Ακόμα δεν καταλαβαίνουμε ότι. Εφτράπελο, εφτράπελο. Τι είναι εφτράπελο αυτό. Ευγενικό το μεγαλύτερο εφτράπελο αυτό που έγινε στην Αυστραλία, στην Αργεντινή, στο MotoGP. Καλά, ναι, και αυτό. Α! Καλά, είναι αστείο και το σύγχρονο στο MotoGP. Αστείο. Εφτράπελο, δεν γίνεται. Είναι αστείο. Έχουν πάει να ξεκινήσουν από τα pit lane. Ο Τζακ Μίλλερ τη έχει κάνει χαζού, έχει βγάλει τα σωστά ελαστικά. Και καθεντικά τη στιγμή. Κάνει το πρώτο, έχει μείνει να μείνει μόνο του. Θέλω να τρέξω, έλα, τελειώνονται. Λοιπόν, δεν είναι στο. Ο Πίτσα δεν μπορεί να φτιάξει το από εκεί, λογικό. Ναι, ναι. Θα είχαμε 15 νεκρούς. Ξεκινάμε και με full speed όλοι μαζί. Έχει πτώσει, θα γίνει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε οι Ιαπωνέζοι σπάνε, του παίρνουν. Του παίρνουν 3 σειρές πίσω. Και είναι ο Τζακ Μίλλερ μόνο του. Ο Μάρκ Μάρκετ κάνει λάθος, βάζει μπροστά τη μηχανή πριν ξεκινήσει τα φώτα. Και ρε πίσω. Και κάνει όπισθεν. Και δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Μετά τρώει ποινή ο Μάρκεθ και πάει και πέφτει πάνω στο Βαλεντίνο Ρόση. Αυτός αγώνας, πραγματικά σας λέω, ήταν και το βράδυ ήταν και το βράδυ που είχε γίνει, ναι, ναι, το πρώτο τρίμηνο Κυριακή του Πάσχα. Έχουμε δει ότι έχουμε δει στο Μπαχρέιν που κλείθηκε ο αγώνας στο τελευταίο γύρο. Έχουμε δει ότι έχουμε δει, νομίζω ήταν Κορσική. Ναι, ναι. Που είναι από τις 8 πρωί μέχρι τις 9 το μεσημέρι. Και λέμε, θα ξαποστάσουμε λίγο το βράδυ. Πάμε χαλαρά να δούμε το GP. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και μία ώρα καθυστέρηση. Έτσι απλά. Έτσι. Φάγαμε και τα αποφάγια από το αρνί το μεσημεριανό. Έτσι. Αν είναι δυνατόν. Και είχαμε και το μεγαλύτερο δράμα από τα τρία σπόρα εκεί. Ναι, ναι. Γιατί μετά είχαμε τη μάχη Ρώση Μάρκετ, μετά είχαμε τις φίλες του Ρώση του Μάρκετ. Μπήκε ο Ρώση. Μπήκε ο Μάρκετ να ζητήσει συγγνώμη. Ο Ρώση έλεγε δεν θέλω, μία άσε με. Έφυγε. Σπροξίδι. Ναι, ναι. Τι κάνεις ρε. Έλα εδώ. Με θυμάσαι ρε. Πολύ ωραία.
Οπότε ναι, Αργεντινή. Κάποια άλλη τοποθέτηση, όχι. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο. Ωραία, πέρα από αυτό το podcast το οποίο είναι το μεγαλύτερο στράβλο στην ιστορία του Ταλερέσιν. Μπορεί και στην ιστορία των podcast στον Ελληνικό. Μπορεί να είναι και το τελευταίο του Δημήτρη. Μπορεί και το τελευταίο του Δημήτρη του Βούρδα, δεν πειράζει. Μπορεί να είναι και το τελευταίο του Total Racing. Μπορεί. Μπορεί. Κουνό. Μπορεί αύριο να μα ψάχνουν. Ναι. Λοιπόν. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν, κύριε. Δεν έχει άλλο. Τελείωσε του χρόνου πάλι. Δεν είσαι inclusive, γιατί μόνο κύριε. Συγγνώμη. Μιλά σε εμά. Σε εσά μιλάει, παιδιά. Νομίζω πω απευθύνεσαι στο human gender. Κύριοι, κυρίε και λοιποί. Και υπόλοιποι. Και υπόλοιποι. Αυτό ήταν τα φετινά podcast για το totalracing.gr για τα αυτιά, τα ότα σα και τα μάτια σα. Τελειώσανε. Τίποτα. 2019 πάλι. Ευχαριστώ Τζανέτο Πουλμενάκου, Δημήτρη Μπούρδα και Παναγιώτη Ντάκο για την παρουσία τους σήμερα σε αυτό το podcast. Ήμουν ο Δημήτρης Μπίζας. Καλό βράδυ, όχι. Κάντε subscribe. Κάντε subscribe και κάντε like στο Facebook και subscribe στο κανάλι μου. Και κοινοποιήστε, θα γίνουμε περισσότεροι. Τι θα είναι το family, τι. Χριστέ μου, όχι. Λοιπόν, ευχαριστούμε χωρίς πλάκα τώρα και, και με κάθε σοβαρότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν όλη τη χρονιά τόσο στο site, για άλλη μια χρονιά γράψαμε νέα ρεκόρ και επισκεψιμότητας και στα social media υπήρχε μια πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα από κάθε χρονιά φέτος και αυτό είναι που θέλουμε και εμείς να βλέπουμε αλλά και αυτό που μας κάνει να συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο και προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε σε κάθε τομέα. Από εκεί και πέρα τα podcast εννοείται ότι θα επιστρέψουν για το 2019 και από πάρα πολύ νωρίς με δεδομένο ότι 25 Γενάρη ξεκινάει η σεζόν των πλειοψηφίων, οπότε. 24, με συγχωρείτε. Οπότε θα έχουμε να πούμε πράγματα από τον πρώτο κιόλας μήνα του νέου έτους. Και γενικώς έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε το 19 θα είναι μια πολύ γεμάτη χρονιά. Θα δείτε τα πάντα. Έχονται πολλά ωραία πράγματα για να. Και για εσάς, για το πώς θα αλληλεπιδράτε με εμάς, αλλά και για εμάς τους ίδιους στο πώς θα. Φαινόμαστε και στο πώς θα προωθήσουμε και εμείς τη δουλειά μας, την οποία εννοείται ότι τιμάται με κάθε τρόπο και είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο από εδώ και πέρα συνεχίζουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό που κάνουμε τώρα. Μακάρι το 2019 να είναι τόσο γεμάτη χρονιά όσο αποδείχθηκε τελικά το 2018 και όχι μόνο στο WRC αλλά και στο MotoGP που χρειάζεται μια ανόρθωση και ίσως και την έχει, αλλά και στη Formula 1 με τους νέους κανονισμούς που μπορούν να αλλάξουν πάρα πολύ τα πράγματα. Ραντεβού για WRC 24 με 27 ναι. Γενάρη για το Rally Monte Carlo που είναι η πρώτη μας επαφή με αγώνες. Για όποιον θέλει να δει αγώνες γενικά η Formula E θα τρέχει και το Δεκέμβρη και το Γενάρη και μέχρι να ξεκινήσει η Formula 1 θα έχουμε τουλάχιστον νομίζω 3 αγώνες. 4. Οπότε αυτά και συνεχίζει τα totalracing.gr και καλές γιορτές. Είστε καλά.